μαζευτήκατε όλοι εδώ πέρα? Τι, δεν άκουσα? Ήρθατε να δείτε το έργο? Ποιο έργο? Καλά, δεν τα μάθατε? Δεν διαβάζει εφημερίδες? Δεν έχει παράσταση σήμερα? Τι έγινε? Πού να σας τα λέω? Ένα λιοντάρι το σκάσε το πρωί από το τσίρκο. Ήρθε στο θέατρο και έφαγε όλους τους ηθοποιούς. Το σκηνοθέτη. Ζήσε εδώ. Τον υποβολέα και έξι ταξιθέτριες. Τώρα είναι πίσω το παρασκήνιο και χωνεύει. Εγώ ένα σας λέω. Αν ήμουν στη θέση σας, θα γύρναγα γρήγορα σπίτι μου, θα έμπαινα κάτω από το κρεβάτι και δεν θα ξανάβγαινα. Άντε, καλή συνέχεια. Εδώ είσαστε ακόμα. Καλά. Δεν είπαμε ότι δεν έχει παράσταση σήμερα. Θα σας επιστρέφουμε με τα χρήματά σας. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά δυστυχώς, το λιοντάρι έφαγε τον ταμεία μαζί με τις πράξεις. Όποιος θέλει βέβαια, έχει το δικαίωμα να πάει στα παρασκήνια και να πάρει τα χρήματά του πίσω. Μόνο που τα χρήματα βρίσκονται μέσα στην κοιλιά του λιονταριού. Καλύτερα να πάτε σπίτι σας και να περιμένετε να ακούσετε νέα από το ραδιόφωνο. Δεν φύγατε ακόμα? Πρώτη φορά βλέπω τόσο γενναίους και ρηψοκίνδυνους θεατές. Σπανάξεστε η ζυμωμά σας. Έχω άσχημα νέα. Το θέατρο μόλις το αγόρασε το Υπουργείο Παιδείας και θα το μετατρέψει σχολείο. Σε 5 λεπτά αρχίζει το μάθημα. Διαγωνισμός του αριθμητικής. Νάρτε κόλλα και χαρτί. Καλή επιτυχία. Σας είπα εγώ να φύγετε, αλλά δεν με ακούγατε. Καλάντε, μην κλωνιάζετε. Αστεία το είπα. Κάντε λίγο αέρα σε εκείνον που έχει λιποθυμήσει. Δεν θα γίνει το θέατρο σχολείο. Ούτε λιοντάρι υπάρχει. Από το μυαλό μου το έβγαλα. Ελάτε στη θέση μου. Αν είχατε κι εσείς ένα λιοντάρι στο μυαλό σας, εκεί θα το αφήνατε. Δεν θα το βγάζατε.